Προβλέψεις Ιουνίου. 9 πύλες άνοιξαν και έχουμε και την πανσέλινο της φράουλας μέσα στον Ιούνιο, στις 21 Ιουνίου. Λίγο πριν τα γενέθλιά μου, γιατί 28 Ιουνίου έχω τα γενέθλιά μου. Εντάξει, θα σας το ξαναθυμίσω για να μου πείτε χρόνια πολλά. Πάρτε λοιπόν το τευτέρι σας, το τετράδιό σας, το στυλό σας, το χαρτί σας, το μολύβι σας, οτιδήποτε, για να σημειώσετε κάποια πράγματα που πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε, ώστε να βγει ομαλά ο Ιούνιος, γιατί έχει και πάρα πολλούς ανάδρομους. Και θα πούμε λοιπόν προβλέψεις και για τις σχέσεις. Με τις σχέσεις θα ξεκινήσω, σε πολλούς ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό, και για τα επαγγελματικά και για τα οικονομικά. Στο νούμερο 1, όσον αφορά τις σχέσεις με το αντίθετο φύλο, θα δείτε ότι με το που μπήκε ο Ιούνιος, γίναμε όλοι περισσότερο, έχουμε μια παιχνιδιάρικη διάθεση, θα το έλεγα. Φλερτάρουμε περισσότερο. Όχι εγώ, η ελεύθερη. Λοιπόν, ποιοι είστε ελεύθεροι, σηκώνουμε τα χέρια στα σχόλια. Λοιπόν, οι ελεύθεροι, και το τονίζω, οι ελεύθεροι φλερτάρουν περισσότερο, ιδιαίτερα αυτό το μήνα, με το που μπήκε ο Ιούνιος. Ελπίζω δηλαδή να μην είστε δεσμευμένοι, παντρεμένοι, αραβωνιασμένοι και επίσης φλερτάρετε, τσιλιμπουρδίζετε κτλ. Αλλά γενικώς αυτός ο μήνας είναι λίγο επικίνδυνος και για τους ανθρώπους που ήδη έχουν σχέση, γιατί μπορεί να παιχτούν διάφορα. Τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό, θα εστιάσω στους ελεύθερους που θα έχετε μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, θα φλερτάρετε περισσότερο, θα είστε πιο ανέμελοι, πιο χαλαροί, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα σας πω κάτι και πρέπει να το σημειώσετε. Μην προσδοκάτε. Μην έχετε προσδοκίες. Ό,τι και να ακούσετε από το άλλο άτομο, ό,τι και να σας πει, εσείς να κοιτάτε πράξεις. Και δεν χρειάζεται από την αρχή να αφήσουμε τους εαυτούς μας να κολλήσουν. Γιατί ναι μεν θα υπάρχει φλερτ, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έρθουν στη ζωή σας, θα γνωρίσετε δηλαδή νέα πρόσωπα, έτσι, το βίντεο ισχύει και για άντρες και για γυναίκες, αλλά δεν σημαίνει ότι ήρθαν και για να μείνουν. Μπορεί να ήρθαν απλά για να περάσετε καλά, να έχετε μία εμπειρία και να φύγουν. Οπότε, αν προσδοκάς κάτι εσύ από αυτό όλο, θα πληγωθείς, θα κολλήσεις και θα πληγωθείς. Είναι καλύτερο να το αφήσεις στη ροή της ζωής και να πεις ότι μπορεί όλα να πάνε καλά. Και αν όλα πάνε καλά τελικά, μπορεί όλα να πάνε καλά. Ας το αφήσω έτσι και θα δω που θα πάει. Δηλαδή να είσαι σε αυτή τη διάθεση, σε αυτό το mood. Στο νούμερο 2 είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος ο Ιούνιος για να πάρετε κάποιο λαχείο, να παίξετε ένα τυχερό παιχνίδι. Ακόμα και όσοι δεν έχετε παίξει ποτέ, καλή ώρα εγώ που σκέφτομαι να πάρω ένα λαχείο. Γιατί έκανα και βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι και φυτεύτηκε ο σπόρος στο υποσυνείδητο και το υποσυνείδητο μου έφερε μπροστά το να πάρω λαχείο, και αυτό φυσικά, όταν λέω ήρθε μπροστά μου, σύμφωνα με διαίσθηση, έτσι, δηλαδή η εσωτερική φωνή σας, η διαίσθησή σας. Οπότε το σκέφτομαι και το από το σκέφτομαι να το κάνω, εγώ είμαι κοντά. Δηλαδή ό,τι σκέφτομαι θέλω να το κάνω, οπότε το κάνω στο τέλος και ό,τι γίνει, όπου πάει. Εσείς που ήδη παίζετε, φυσικά να ξέρετε ότι αυτός ο μήνας ενδείκνεται. Επίσης το νούμερο 3, όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, θα υπάρχουν πάρα πολλές νέες ευκαιρίες. Θα σας γίνουν προτάσεις και αυτές οι προτάσεις μπορεί να σας ξεβολέψουν λίγο, γιατί μπορεί να είναι μια πρόταση να πάτε σε μια άλλη πόλη, μπορεί να είναι μια πρόταση να αλλάξετε δουλειά. Εσείς όμως αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να το δεχτείτε, εφόσον δείτε και τους όρους και είναι καλή, είναι καλύτερη, να το δεχτείτε χωρίς να φοβάστε τις αλλαγές, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι φοβόμαστε τις αλλαγές. Προτιμάμε να μένουμε σε μια μέτρια καλή ζωή παρά να προσπαθήσουμε για την τέλεια ζωή, για την εξαιρετική ζωή. Προτιμάμε δηλαδή το καλή από το εξαιρετική, γιατί το καλή είναι μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Λες, εδώ είμαι, οκ, τα έχω συνηθίσει όλα,
η ζωή μου κυλάει έτσι ήσυχα, ήρεμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι ότι για να εξελιχθείς περισσότερο και για να έχεις μια εξαίρετη ζωή, θα πρέπει να πατήσεις το πόδι σου στο άγνωστο, να βγεις από τη ζώνη ανεσίσου και να τολμήσεις, να κάνεις διαφορετικά πράγματα, να αρπάξεις την όποια ευκαιρία σου τύχει το μήνα αυτό, στα οικονομικά, στα επαγγελματικά, σε επενδύσεις. Δοκίμασέ το, γιατί είναι ένας μήνας ο οποίος θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορείς να φανταστείς, αρκεί να αρπάξεις την ευκαιρία, να αρπάξεις τις ευκαιρίες, να ακούσεις τις προτάσεις, να τις δεχτείς, να πας ένα βήμα παραπέρα, να πας ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό εδώ, μια παρένθεση, θα πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν πίσω, γιατί δεν μπορούμε να κάθε λίγο και λιγάκι να γυρνάμε προς το παρελθόν, ενώ θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά με επιτυχία, με αυθονία, με όλα τα καλούδια. Το παρελθόν είναι μόνο για να κοιτάμε κάπου φευγαλέα, να δούμε εάν πήραμε το μάθημα από όλα αυτά που ζήσαμε στη ζωή μας μέχρι τώρα, από όσα μας συνέβησαν. Δεν είναι για να γυρνάμε το κεφάλι μας και να το έχουμε μονίμως γυρισμένο εκεί, γιατί μας κρατάει πίσω. Οπότε αν σας τύχουν ευκαιρίες αυτό το μήνα, αρπάξτε τις, προχωρήστε μπροστά χωρίς να κοιτάτε πίσω το παρελθόν και επίσης κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες. Γιατί οι άλλοι δεν είστε εσείς, οι άλλοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δική σας, δεν μιλάει σε αυτούς η δική σας εσωτερική φωνή. Οπότε εσείς πρέπει να ακούτε τη δική σας και να προχωρείτε μπροστά με βάση αυτά που ακούτε και σας έρχονται από μέσα σας σαν διέστηση. Στο επόμενο, πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που είμαστε και όσοι τέλος πάντων θα μπουν να δουν και θα πέσουν πάνω σε αυτό το βίντεο, αυτό το μήνα θα νιώσουν ότι θέλουν να λάβουν περισσότερη αγάπη, κατανόηση, αποδοχή, ζεστασιά, αυτό το νιάξιμο. Και θα σας πρότεινα να έρθετε πιο κοντά με τις οικογένειές σας και με τα δικά σας άτομα του οικογενειακού, του συγγενικού περιβάλλοντος, του φιλικού περιβάλλοντος σας. Αρχίσετε λίγο να αναπτύσσετε ισχυρότερους δεσμούς, γιατί οι άνθρωποι που είναι κοντά σας είναι και αυτοί που σας αγαπάνε με μια αγάπη δίχως όρους και όρια και δεν περιμένουν ανταπόδοση για αυτά που θα σας δώσουν ή για αυτά που σας δίνουν. Ελάτε πιο κοντά, γιατί με όλα αυτά που μας συμβαίνουν γύρω τριγύρω, με όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε, τις δουλειές μας, δραστηριότητές μας, τρέχουμε, όλο τρέχουμε και στο τέλος πουθενά δεν φτάνουμε. Και εκεί που ο άνθρωπος θέλει να φτάσει, γιατί γι' αυτό γεννήθηκε, είναι κοντά στην αγάπη και στο φως. Όλο αυτό το τρέξιμο όμως, στον υλικό μας κόσμο, όσον αφορά την ύλη, μας κρατάει μακριά από την αγάπη και το φως. Οπότε πάρτε λίγο χρόνο για σας, για να αφιερώσετε πολύτιμο χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα, που από εκεί θα πάρετε και την αγάπη την πραγματική. Επίσης αυτό το διάστημα εστιάστε στα θετικά, σε όλα τα θετικά που σας συμβαίνουν, σας συμβαίνουν στο τώρα. Μην γκρινιάζετε και μην μιζεριάζετε και μην πιάνεστε από όλα αυτά τα οποία δεν ήρθαν ακόμα και δεν τα έχετε. Βλέπω λοιπόν ότι ο κόσμος εστιάζει πάρα πολύ σε αυτά που δεν έχει. Δεν έχω αυτό το άτομο, δεν έχω λεφτά, δεν έχω τη δουλειά που επιθυμώ, το δεν έχω και τι είπαμε. Πανίσχυροι νόμοι του σύμπαντος, είτε τους πιστεύεις είτε δεν τους πιστεύεις, αυτοί απλά υπάρχουν, δεν περιμένουν εσένα να τους πιστέψεις για να υπάρξουν. Το όμοιο έλκει το όμοιο, αν βγάζεις προς τα έξω, προς το ενεργειακό σου πεδίο, δεν το έχω, εννοείται ότι θα λάβεις πίσω και άλλα δεν θα το έχεις. Οπότε εστιάστε στην ευγνωμοσύνη. Γράψτε κάθε πρωί που ξυπνάτε ή πείτε, αν δεν θέλετε να γράφετε, «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω αυτό, που είμαι αυτό, που έχω την υγεία μου, η οικογένειά μου, όλοι είναι υγιείς, είναι κοντά μου, με αγαπάνε, σε ευχαριστώ που έχω το παιδί μου, σε ευχαριστώ που έχω φαγητό στο τραπέζι μου, σε ευχαριστώ που έχω μια δουλειά και μπορώ και ζω αξιοπρεπώς». Κάθε μέρα μπορεί η ευγνωμοσύνη σας, γράψτε πέντε, πείτε πέντε. Κάθε μέρα μπορεί να είναι ίδιες, κάθε μέρα μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό όμως μας βοηθάει στο να εστιάζουμε στη θετικότητα και βγάζεις προς τα έξω, προς το ενεργειακό σου πεδίο. «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω το άλλο». Και άλλα καλά θα σου έρχονται και άλλα θετικά θα σου έρχονται και θα αρχίσεις να προσελκύεις και πιο εύκολα και πιο γρήγορα και τις επιθυμίες σου. Αυτά είναι τα tips
για τον Ιούνιο του 2024, 9 πύλες άνοιξαν πάρα πολύ ισχυρές και μία από τις πιο ισχυρές είναι και της αφύπνισης. Θα βιώσετε στο τέλος του μήνα, μετά τις 25, αρκετοί, να μην πω όλοι, και είναι wow, ένα χάος πριν μπει ο Ιούλιος. Κάτι θα προκύψει που θα σας τρελάνει, δηλαδή θα νιώθετε ότι δεν μπορείτε να βγείτε από όλο αυτό το πρόβλημα, θα είναι σαν να είστε σε ένα roller coaster, πώς λέγεται στα ελληνικά τέλος πάντων αυτό, που μας γυρνάει στα Luna Park, και θα ζαλίζεστε. Να ξέρετε ότι μετά το χάος έρχεται η τάξη. Οπότε θα το περάσετε όλο αυτό και είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος, γιατί μέσα από αυτό το χάος θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε το πραγματικό νόημα της ζωής και τι πραγματικά θέλετε από τη ζωή σας στο τώρα. Και εδώ είναι η αφύπνιση, γιατί θα αρχίσετε να κάνετε μετά, αφού βρήκατε τι θέλετε, θα αρχίσετε να κάνετε καλύτερες επιλογές για σας. Και καλύτερες επιλογές, όπως είπαμε και στο χθεσινό βίντεο, οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα. Θα αντιδράτε καλύτερα, οπότε θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Φίλοι μου, κρατήστε τα αυτά, ελπίζω να τα σημειώσατε και σχολιάστε μου κιόλας κάτω στα σχόλια, εάν αυτό το διάστημα νιώθετε κουρασμένοι, νιώθετε ατονία ή ακόμα κάποιοι, εάν με το παραμικρό και άνευ λόγου και αιτίας, αλλά και με αιτία, βάζετε τα κλάματα, γιατί ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που θα μας πηγαίνει λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, μέχρι να έρθει τέλος του Ιουνίου, όπου όλοι μας θα περάσουμε από ένα χάος, θα μας ταρακουνήσει, θα δούμε λίγο τι πραγματικά θέλουμε και θα βάλουμε νέους στόχους για τον Ιούλιο-Αύγουστο, για τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού, που φυσικά θα συνεχιστούν και αυτοί οι στόχοι και για το φθινόπωρο που έρχεται. Ναι, ο Ιούνιος είναι κομβικός μήνας, οπότε μην τον περνάμε έτσι χωρίς να του δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Έχουμε και ένα ωραιότατο φεγγάρι της φράουλας, μ' αρέσει που δίνουν και τέτοιες ονομασίες, φράουλα, ωραίο φρούτο. Θα να καθαρίσω μερικές τώρα, σας αφήνω να τις πλύνω και φυλάκια.